Συνεχίζουμε σε μαραθώνιο ενημέρωση εδώ στον ΣΚΑΙ για όλε τι εξελίξει στο, στον Ουκρανικό πόλεμο, γιατί μπορούμε να μιλάμε πια για πόλεμο. Για πόλεμο κάνω, ναι. Χρύσα Τσίχλη είναι εδώ ξανά μαζί μα για τι νεότερε πληροφορίε. Οι οποίε έρχονται διαρκώ. Πριν από λίγο, είναι λοιπόν. ο Ουκρανό στρατηγό δήλωνε στο Reuters ότι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία δέχεται ένα δεύτερο κύμα βομβαρδισμών. Ε, μάλιστα, όπω αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία, ακούγονται εκρήξει στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα τη Ουκρανία. Ε, στις δο, ακριβώς, έχουμε την ίδια ώρα με την Ουκρανία, αλλά για αυτή την ώρα ακριβώ ε, μιλάμε για μια σειρά εκρήξεων σύμφωνα με το Reuters. ε, ε... Και μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η Ρωσία αυτή τη στιγμή διεξάγει μία μεγάλη επιχείρηση από, από διάφορες κατευθύνσεις απέναντι στην Ουκρανία. Να σας θυμίσω ότι το Κοινοβούλιο της Ρωσίας έχει πει ότι η αποστρατοτικοποίηση της Ουκρανίας είναι η μόνη λύση για να αποφευχθεί Πόλεμο στην Ευρώπη. Θεωρούν δηλαδή ότι αν δεν είναι, αν είναι ουδέτερη Πολέμος ζώνη. Στην Ευρώπη, ναι. Ναι. Αν δεν είναι ουδέτερη ζώνη η Ουκρανία, τότε μπορεί να έχουμε ακόμα και πόλεμο στην Ευρώπη. Και ε, με αυτό το σκεπτικό εκδηλώνονται διαρκώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από το πρωί, από τι 5 ώρα που αποφάσισε ο Πούτιν ναι. να κάνει το διάγγελμα, η, ε, η επίθεση αυτή, η, η επιχείρηση, η ειδική επιχείρηση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Επίση, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάλι σύμφωνα με τα διεθνή. Μέσα και με την Ουκρανική κυβέρνηση και ένα νεκρό αγόρι στο Χάρκοβο, έπειτα από βομβαρδισμό τη περιοχή εκεί. Να θυμίσω ότι ο σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου ανέφερε ότι υπάρχουν, 40 ήδη, υπάρχουν ήδη 40 νεκροί Ουκρανοί στρατιώτε, πολλοί τραυματίε mm. και ανέφερε ότι υπάρχουν και ε, πολίτε και άμαχοι ανάμεσα στα θύματα. Αν πριν χρήσα στον χάρτη, υπάρχουν τουλάχιστον 7 διαφορετικέ πόλει οι οποίε βομβαρδίζονται ή μάλλον 7 διαφορετικέ πόλει στι οποίε γίνεται επιχείρηση από την πλευρά των Ρώσων από Νότο μέχρι και το Κίεβο, μέχρι και την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Εδώ βλέπουμε Οικράνιας. ζωντανή εικόνα από το Κίεβο αυτή τη στιγμή, είναι η πλατεία και της Ανεξαρτησίας. Mm -hmm. Την ε... πλατεία. Υπάρχει κίνηση στου ε, δρόμου. Προηγουμένω, βλέπαμε βεβαίω τι εικόνε με του Ουκρανούς πολίτε να προσπαθούν να εγκαταλείψουν κάποιου Ουκρανούς πολίτε να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα τη ε, Ουκρανία. Αυτέ είναι οι εικόνε που βλέπουμε τώρα Ας. από την προσπάθεια των ε, Ουκρανών, των κατοίκων του Κιέβου, να φύγουν από το Κιέβο. Από η Ουκρανία, η οποία βρίσκεται η εικόνα... σε εικόνα... στρατιωτικό νόμο, που σημαίνει η κυκλοφορία πρέπει να είναι ελεγχόμενη. Από τη μια εικόνα αυτή, με του Ουκρανού <κυκ> να προσπαθούν να φύγουν προ προς τη Δύση, έτσι, όχι προς Ανατολικά και από την άλλη οι συγκλονιστικές εικόνες με τους πολίτες να βρίσκουν καταφύγιο ε, στο μετρό του Κιέβου προκειμένου να αποφύγουν βομβαρδισμούς. Νομίζω ότι και το ανθρώπινο κομμάτι και το τι περνά αυτή τη στιγμή ο Ουκρανικός λαός είναι πολύ χαρακτηριστικό του τι συμβαίνει γιατί όπως μετέβηδαν από το πρωί οι ανταποκριτές και ο δικός μας ανταποκριτής στην Ουκρανία, ο Σταύρος okay. Ιωανίδης. ναι μεν όλοι λέγανε εδώ και πολύ καιρό ότι θα γίνει εισβολή, ότι θα γίνει επίθεση, ότι θα γίνει ευρεία κλίμακα σύραξη, αλλά στην ουσία κανεί δεν πίστευε ότι θα γίνει αυτή τη στιγμή και θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, περίμεναν ίσως και. Το έθεσε μια... νομίζω πολύ καλά και ο κύριο Τζούμι με όλε αυτέ τι πληροφορίε ότι επίκειται η επίθεση, επίκειται η επί... επίθεση. Κάποιοι και, και το σενάριο αυτό. Και τελικά του ευνηδίασε όλου σήμερα ο, ο Πούτιν. Ο Βλέντιμιρ Πούτιν. Ναι. Λοιπόν, ναι. ε, Χρήσα, έχουμε κάτι νεότερο. Ε, Προ το παρόν, όχι. Ενημερώνομαστε διαρκώ και σα ευχαριστούμε. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να